υποστρώματα στην τροπονία έχουμε πολλά. Όμως, ελληνικά υποστρώματα και το μοναδικό φυσικό ελληνικό υπόστρωμα, πολύ εύστοχα το έχεις αποτυπώσει, είναι η ελαφρόπετρα. Που σημαίνει, θα μας πει για το υλικό, όχι γιατί είναι ελληνικό να το προτιμάμε, γιατί πλεονεκτήματα έχει για να τα αξιοποιήσουμε. Έχετε το λόγο, κύριε Καβαλιέρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους διοργανωτές και τους φιλόξενους πόλη των φιλιατρών και ευρύτερα της Τριφυλίας για αυτή την πάρα πολύ όμορφη έκθεση, η οποία φιλοξενήθηκε στα Φιλιατρά και μακάρι να γίνει όχι συνήθεια, θεσμός. Η πόλη την έχει ανάγκη. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Ονομάζομαι Καβαλιέρης Μητσοπλής, είμαι υπεύθυνος εμπορίας εσωτερικού για τη Λάβα. Δεν είμαι γεωπόνος, το διευκρινίζουμε. Διορθώνω τον κύριο Παρασκευόπουλο. Είμαι γεωπόνος μετανάστης στην περιοχή. Ορίστε. Να είσαι γεωπόνος μετανάστης στην περιοχή, να παίρνω. Ακριβώς. Είναι η σύζυγός μου, είναι από την όμορφη πόλη των Γαργαλιάνων και έχω συγγενείς ανά τη Μεσσηνία. Μέσω της σύζυγου. Λοιπόν, ξεκινάμε και διάβασα βρίσκουμε τα υπόλοιπα. Ελαφρόπετρα. Το λέει ο τίτλος, το μοναδικό φυσικό ελληνικό υπόστρωμα υδροπονίας. Η ελαφρόπετρα την εξορίσσει και τη διαχειρίζεται η εταιρεία Λάβα ΑΕ. Είναι μεταλλευτική εταιρεία η οποία ανήκει στον όμιλο Ηρακλή, προφανώς το ξέρετε όλοι περισσότεροι τον όμιλο Ηρακλή, τον όμιλο Ηρακλή, λόγω του τσιμέντου που παράγει, από το 1952 μέχρι και αυτή τη χρονική στιγμή καλά να είμαστε. Έχουμε στη διάθεσή μας 4 ορυχεία σε 3 περιοχές. Το πρώτο είναι στο γυαλίνι σύρου που εξορίζεται η ελαφρόπετρα. Τα δύο είναι στη Μήλο που εξορίζουμε ποζολάνι και πυρηνικό, ηφαιστειογενή πετρώματα και τα συγκεκριμένα. Και το τέταρτο είναι στο Αλτζή της Ιππίας που εξορίζουμε το γύψο, ένυδρο και άνυδρο. Ξεκινάμε την παρουσίαση για το Αγρολάβα. 4 τα σημεία που μπορείς να το προμηθευτείς. Θεσσαλονίκη ως τρόπος διανομής, Ναύπλιο, Κρήτη, Αθήνα. Η εδώ περιοχή για παράδειγμα εξυπηρετείται κάλλιστα είτε από τα Μεσόγεια, από το Μαρκόπουλο που υπάρχει αποθήκη μας και συσκευαστήριο, είτε από το Ναύπλιο. Εξαγωγές ελαφρόπετρας γενικά. Είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία ελαφρόπετρας ανά τον κόσμο. Ανταγωνιστικές ελαφρόπετρες εν μέρη στην Ιταλία, μικρές ποσότητες στη Γερμανία, μεγαλύτερες ποιότητες στην Τουρκία, με πολλά όμως προβλήματα ποιοτικά. Εφαρμογές ελαφρόπετρας γενικά. Δομικά προϊόντα, ενδεχομένως τα ξέρετε πάρα πολύ περισσότεροι. Μιλάμε για τζάκια, μιλάμε για κυσιρόλιθους, εξελιγμένους τρόπους δόμησης, μιλάμε για καμινάδες. Γεωτεχνικά έργα, συγκεκριμένα το λιμάνι της Πάτρας, το έχουμε κατασκευάσει από το πρώτο τμήμα μέχρι και το τρίτο. Ξεκινάει το τέταρτο άμεσα, πιστεύουμε, και η Θεσσαλονίκη. Οι αγροτικές εφαρμογές θα το δούμε αργότερα. Βιομηχανικά προϊόντα, το πετροπλήσιμο. Αυτό που λέγαμε παλιά, η χοντρή ελαφρόπετρα, πλέναμε τα τζιν μας, τα πατελόνια, όταν ήταν μόδα. Δυστυχώς λίγο έχει πέσει αυτή η εφαρμογή. Και η παραγωγή τσιμέντου ως πρώτη είδη για τα εργοστάσια της Αγίας Ηρακλής. Προτίμησα να βάλω αυτή τη διαφάνεια πρώτα, ενώ στις προηγούμενες παρουσιάσεις την είχαμε τελευταία, για τον απλό λόγο ότι ήταν μια πολύ απλή ιδέα η οποία ξεκίνησε από εδώ, από εσάς, από την περιοχή των Φιλιατρών συγκεκριμένα. Αν θέλετε, μπορώ να αναφέρω και ονόματα. Την εξελίξαμε, την μελετήσαμε λίγο περισσότερο, την δουλέψαμε και είναι η χρήση της ελαφρόπετρας ως εδάφο βελτιωτικό. Δεν μιλάμε για υδροπονία, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Χοντρικά χρησιμοποιείται σε εδάφη τα οποία είναι είτε πυλώδη, όπως είναι εδώ τα εδάφη πυλώδη, είτε αργυλώδη, όπως είναι τα εδάφη στην Ψαρή Φοράδα ή στην Ιεράπετρα. Άρα, στο πυλώδες έδαφος, χωρίς να αλλοιώνει καμία μορφή του εδάφους, βελτιώνει την αεροπερατότητα και, όπως λέω εγώ, μειώνει το ειδικό βάρος του χωραφιού, στα αργυλώδη εδάφη κάνει εν μέρη μία συγκράτηση της υγρασίας. Και ιδίως στην Ψαρή Φοράδα που οι κλίστρες που είναι τεράστιες, υπήρχε τεράστιο θέμα και χρησιμοποιήθηκε ελαφρόπετρα ως εδαφοβελτιωτικό, αλλά και κάτι άλλο που θα δούμε παρακάτω. Τι είναι το υπόστρωμα ελαφρόπετρας Αγρολάβα? Θα το λέμε Αγρολάβα για να μην τρώμε χρόνο.
Είναι το μοναδικό φυσικό ελληνικό υπόστρωμα υδροπονίας, όπως λέει ο τίτλος, και θα το αποδείξουμε και μετά. Είναι αδρανές πορώδες υποστηγενές υπόλοιπτο, εξορίζεται στην Ίσυρο, στο Γαλλίν Ίσυρου. Είναι φυσική πρώτη ύλη σταθερής ποιότητας, δεν έχει καμία επεξεργασία σαν δομή, ούτε διόγκωση, ούτε κάτι άλλο. Απόλυτο φιλικό προς το περιβάλλον. Εχθές ρωτήθηκα πάρα πολύ σωστά από μια πολύ μεγάλη παραγγελία που έχουμε στην Ιερά Πέτρα, εάν χρειαστεί να χωριούνται, και πολύ ωραία που με ρωτήσαν, γιατί ήταν ο πρώτος που με ρώτησε, καλλιεργητής, αγρότης, εάν χρειάζεται να πάρει μέτρα MAP. Καταλαβαίνετε το MAP, εντάξει, μέτρα προστασίας, ατομική προστασίας. Του τόνισε ότι δεν χρειάζεται τίποτα, αλλά καλό θα είναι εάν πέφτει από ύψος, π.χ. από καρότσι, οτιδήποτε άλλο, να φοράνε οι εργάτες του μόνο κάποια γυαλιά. Και είναι και απαλλαγμένο σαν πρώτη ύλη από φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς. Ιδανικό για κηπευτικά και για ανθοκομεία. Τα πλεονεκτήματα. Τα πάω πάρα πολύ γρήγορα, οι περισσότεροι τα έχετε ζήσει. Υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. Εμείς εδώ είμαστε να παρουσιάσουμε τα θετικά. Λοιπόν, σταθερή ποιότητα και απόλυτη καθαρότητα. Το καθαρότητα το τονίζουμε, δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο εσάς που είστε αγρότες. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες που εξάγουμε στο εξωτερικό. Αναφορτία 25 και 30 χιλιάδων τόνων που φεύγουν για Αμερική και Γερμανία. Είναι πολύ αυστηρά τα δεδομένα και οι χημικές αναλύσεις που πρέπει να ακολουθούν το κάραβι το συγκεκριμένο. Είναι χημικά αδρανές υλικό, το αδρανές το καταλαβαίνετε. Εξασφαλίζει ιδανική ισορροπία αέρα-νερού στη ρίζα του φυτού. Η δομή του δεν υποβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου, άρα μιλάμε για διάρκεια. Διαβρέχεται πολύ εύκολα και ιδίως διαβρέχεται πολύ εύκολα μετά, εάν θέλεις να το επαναχρησιμοποιήσεις. Και η τελευταία πρόταση που θα δώσουμε βάση μετά, απορρίπτεται, είναι λάθος η λέξη, απλά δεν βρίσκαμε κάτι άλλο να βάλουμε, μετά τη χρήση του χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Δεν απορρίπτεται όμως. Το σηματάκι το συγκεκριμένο σημαίνει πάρα πολύ για μας. Πολλοί το διαφημίζουν ότι το έχουν. Αυτό που μπορώ να βεβαιώσω ότι η μοναδική ελληνική εταιρεία που το έχει λάβει είναι η ΛΑΒΑ. Για το προϊόν Αγρολάβα. Δεν μπορεί να απονεμηθεί σε κανένα άλλο προϊόν το οποίο έχει οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία χημική ήμη. Το σηματάκι το συγκεκριμένο πιστοποιεί ότι το προϊόν αυτό είναι εν τη γενέση του. Προσέξτε. Οι μετρήσεις ξεκινήσανε από το ρυχείο στο γυαλί Νησίρου και καταλήξανε στον παραγωγό, σε εσάς. Εάν ενδιάμεσα αποδειχτεί ότι ένα και ένας κόκκος ελαφρόπετρας μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον με οτιδήποτε, αφού έχει τελειώσει η καλλιέργεια, τότε πάμε το συγκεκριμένο υλικό να είναι, να μπορεί να το απονεμηθεί το σήμα του Eco Label. Ο Αντώνης ενδεχομένως γνωρίζει καλύτερα από όλους μας τι σημαίνει η συγκεκριμένη απονομή και οδηγία. Υδροπονικές καλλιέργειες ελαφρόπετρας. Έδειξε ο Λίπης με τις φωτογραφίες πριν. Βλέπουμε χρήση σε ανοιχτό κανάλι, βλέπουμε slabs δίπλα, βλέπουμε κάποια καλλιέργεια αγκουριού, βλέπουμε πάλι λαχανικά και συγκεκριμένα μαρούλια σε μεγάλο θερμοκήπιο, σε πολύ μεγάλη κατάσταση στη Μπεανία Αττικής. Συσκευασίες ελαφρόπετρας. Είναι το slab το γνωστό σε όλους. Εγώ μπορώ να πω σε λεπτομέρειες πολύ γρήγορα. Ένα slab το οποίο είναι ένα επί 26, ζυγίζει γύρω στα 20 κιλά, είναι 22 λίτρα. Έχει μελετηθεί εξ ολοκλήρου όλο το προϊόν και η συγκεκριμένη συσκευασία από τον κύριο Σάβα. Τετραετή μελέτη με περιστατωμένα αποτελέσματα πριν 8 χρόνια που γεννήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν. Σε συσκευασία με γάσακων για εύκολη μεταφορά και χρήση σε γλάστρα ή χύμα, και φυσικά υπάρχει δυνατότητα εντελώς χύμα υλικού. Αυτό που θέλω να τονίσω απ' όλα, δεν θα πω σε λεπτομέρειες ούτε πόσο διαρκεί, αυτό το μπορείτε να το δείτε μόνοι σας, ούτε πόσο κοστίζει ούτε τίποτα. Προσαρμοστικότητα. Πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε το υλικό με τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα για τις εφαρμογές που σας αφορούν. Εδώ βλέπετε μια δουλειά η οποία έγινε και στην περιοχή τη δικιά σας, σε έναν πολύ αυστηρό κριτή για μας, το τονίζω, πολύ αυστηρό κριτή, ο οποίος δέχτηκε σε εισαγωγικά έπεισε τον εαυτό του να βάλει ελαφρόπετρα σε πολύ μεγάλη έκταση θερμοκηπίων και είναι ο κύριος Βρετός. Λέω καλά? Ο Σάκης. Λοιπόν. Και μεταξύ μας εγώ το βλέπω και προσωπικά, γιατί και λόγω του οποίου τα συζήτηση ήταν
πολύ καλό για μένα που έγινε αυτό το θερμοκήπιο πριν 3-4 χρόνια. Τι βλέπουμε εδώ, ένα απλό θερμοκήπιο σε χώμα, με πολλά σοβαρά θεματάκια, μην παίρνω σε λεπτομέρειες, δεν είμαι γεωπόνος. Ένα αυλάκι κονικό 30x30, πολύ απλά χαραγμένο και ελαφρόπετρα μέσα. Φυτεύει στο φυτό, στην αρχή του φέρεσε σαν να είναι υδροπονία, μετά, υπάρχει και ο φίλος μας εγγενής, δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει, το φυτό πηγαίνει στο χώμα, δεν κάνει υδροπονία μετά. Αν θες το συνεχίσεις όμως. Υδροπονία σε γλάστρα. Το έδειξε ο Νίκος πριν, πολύ σύντομο. Τεράστιο θερμοκήπιο στο Μαραθώνα, κάλεσαν πρώτα τον κύριο Μουτεβιλή και μετέπειτα εμένα για να βρούμε μια λύση ότι υπάρχει αυτή η εγκατάσταση και κάτι πρέπει να κάνουμε χωρίς να αλλάξουμε την εγκατάσταση. Δεν θέλω να επενδύσω φράγκο, δεν απέτησε του πελάτη μας, πλην του υποστρώματος. Δοκίμασε αρκετά υποστρώματα. Δεν θέλω να τα αναφέρω για ευνόητους λόγους, γιατί έχω προσωπικό δηλαδή. Δοκίμασε αρκετά υποστρώματα με τη λογική την αρχική να δουλέψει σαλάτα. Μόνο σαλάτα, γι' αυτό βλέπετε και δίλητρα γλαστράκια. 12.000 γλαστράκια αναστρέμουν. Αφού κατέληξε στο υπόστρωμα που είχε, που προτίμησε, που ευτυχώς για μας ήταν η ελαφρόπετρα, τοποθέτησε τα γλαστράκια σε έτοιμα τραπέζια που είχε και πάνω και ήταν γλάστρες με ανθοκομικά προϊόντα, διάφορα δεντρίδια, διάφορα δεντρίδια, και ο άνθρωπος εδώ και 5 χρόνια έχει ελαφρόπετρα. Στη συνέχεια θεώρησε περιττό να έχει τα γλαστράκια με τις καλλιέργειες του Μαρολιού και της Λόλας μέσα, έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο δικτυοκήπιο απ' έξω 2-3 στερμάτων, ακριβώς απ' έξω την εγκατάσταση συγκεκριμένη, πολύ απλά και όμορφα, και κάνει εκεί υδροπονία στις σαλάτες του εκτός θερμοκηπίου, γυάλινο. Και πήγε σε γλάστρα κανονική, δεκάλιτρη, φυτεύοντας ντομάτα. Σας το έδειξε ο Νίκος πριν, κάθετη καλλιέργεια στα μυναγκαθιού. Σταμάτησε η δραστηριότητα, ήταν όμως ένα πάρα πολύ ωραίο project για μας και ήταν ένα project το οποίο όπου παρουσιάστηκε υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον ανά την Ελλάδα. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη κάθετης καλλιέργειας και εδώ δοκιμάστηκαν πάρα πολλά προϊόντα λόγω του ύψους, γιατί μιλάμε για σάκο 2,20 κάθετο, είναι τεράστιο ύψος. Το αποτέλεσμα της ελαφρόπετρας σε συγκρίση με άλλα προϊόντα σε διάρκεια, γιατί αυτά τα φυτά κόβανε, βγαίνανε, κόβανε, βγαίνανε, είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Πολύ γρήγορα δεν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή ελαφρόπετρας για πράσινα δώματα, landscape που λέμε, με πολύ αυστηρά δεδομένα σαν εφαρμογή. Η συνεργασία μας για το συγκεκριμένο project βγήκε πατεταρισμένο υλικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιαπωνίας Κίνας, Κίνα, συγγνώμη, ΛΑΒ ΑΕΨΙΝΟΝ. Τριμερή συνεργασία και συνέργεια. Εδώ είναι η στιγμή που γεννήθηκε το προϊόν Αντρολάβα μέσω του κύριου Σάβα. Δεν θα ξεχάσω ότι η πρώτη παρουσίαση πριν 8 χρόνια έγινε στην Πρίσκιο Βιβλιοθήκη στους Γαργαλιάνους. Παρουσία πολλών από εσάς και φυσικά του κύριου Αντώνη. Δεν θα ξεχάσω ότι με το που ανεπονεμήθηκε το Eco Label η παρουσία έγινε στους Γαργαλιάνους. Δεν το λέω για να φωμίσω την παρουσία της γυναίκας μου, τη δικιά μου. Εντάξει, συγκυριακά. Συγκυριακά. Πάντα με την παρουσία του κύριου Παρασκευόπουλου. Σόβαθος, καλώς. Λοιπόν, ένα προϊόν πολύ γρήγορα, εκεί ΛΑΒΑ έτοιμο σάκος καλλιέργειας λαχανοκομείας για ερασιτέχνες. Και μόνο. Δεν είστε ερασιτέχνες. Ολοκληρώνουμε και βλέπουμε το εξής. Για μας η μελέτη και η προσπάθεια και η σύμπραξη δεν τελειώνει ποτέ. Δεύτερη χρονιά, είναι παρόν και εκπρόσωπος κατασυγκυριακά, μελέτη ελαφρόπετρας, Αντρολάβα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης του κύριου Σιώμου, από τους πλέον αξιόλογους ανθρώπους στην υδροπονία και στο γεωπονικό κομμάτι, εταιρεία Αγκρίς, εγκαταστάσεις εταιρεία Αγκρίς στην Εμαθία, έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματική μελέτη του υλικού εκεί, αυτό είπα πριν, και ΛΑΒΑ ΑΕ. Σε εμάς δεν τελειώνει ποτέ η συνέργεια, δεν τελειώνει ποτέ η συμμετοχή και μακάρι να είμαστε εδώ του χρόνου, του παραχρόνου ή οποτεδήποτε μας ζητηθεί να βοηθήσουμε έμπραχτα και να είμαστε καλά να βρισκόμαστε. Πιστεύω να μην κουράσω πάρα πολύ εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς
και εμείς να ευχαριστήσουμε. Ήταν εξαιρετικά σύντομος, ακριβής και ουσιαστικός. Θα πω δύο πράγματα. Ο Δημήτρης ο Σάββας, ο οποίος είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και είμαστε σε μια ομάδα μαζί για τα εκπαιδευτικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι μοναδικός. Εδώ έχουμε την εξής δυναμική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τον Σάββατο Δημήτρη. Τάσος όμως από τη Θεσσαλονίκη, χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι μοναδικός και φίλος αδελφικός. Δύο, και ένα ελληνικό προϊόν, το οποίο πρέπει να το επιλέγουμε διότι είναι ελληνικό και δεν έχει και πρόβλημα που δεν έδωσε τη βαρύτητα που έπρεπε στη διαχείρισή του μετά τη χρησιμοποίηση. Σωστό. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού. Συγγνώμη, παράληψή μου, ένα πολύ μισό λεπτό να μου δώσετε. Αφορά το σήμα το Eco-Label, πολύ σύντομα. Δεν μιλάμε για την απόρριψη, επαναλαμβάνω ότι είναι λάθος ο ορισμός απόρριψη. Δεν απορρίπτεται, επαναχρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη διάρκεια και αν οποιοδήποτε παραγωγός, ο κύριος Αγγελής, ο κύριος Κοροβίλας, ο κύριος Πάλας, οποιοδήποτε άλλος θέλει να το βγάλει από τη γλάστρα του και να πει τι θα το κάνω παιδιά μετά αυτό το υλικό, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να το βάλει στα κυπευτικά ως τα εξωτερικά, στο καρπούζι σου, στις πατάτες σου, στις ελιές σου, να το φρεζάρεις και διευκρινίζω, πιστοποιημένα με το Eco-Label δεν κάνεις κανένα κακό. Θα δώσω τον λόγο στον Άγγελο, επειδή το έχει χρησιμοποιήσει και το έχει δουλέψει. Και έχει ένα άλλο πλεονέκτημα. Έχει και πολύ καλές ιδιότητες και δεν υστερεί σε τίποτα για να μην πω ότι το καλύτερο από τα άλλα υποστρώματα. Δεν ήθελα να το πω, κύριε Παρασκευό, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Ναι, θα το πω. Θα μου επιτρέψετε να το πω, όχι γιατί είναι ελληνικό και έχω αυτή την ευαισθησία, διότι έχει αυτές τις ιδιότητες. Ο κύριος Κοροβίλας στα θερμοκήπια του το έχει χρησιμοποιήσει και έχει την εμπειρία. Έχω εγώ μια ερώτηση μετά από εσένα. Άγγελε, πες τι θες να πεις. Τα τελευταία δύο χρόνια το χρησιμοποιούμε δηλαδή. Ανοίγουμε την τρύπα για να βάλουμε το φυτόριο μέσα και συνεχίζουμε και γεμίζουμε. Αντί για χώμα, βάζουμε ελαφρόπετρα μέσα για να κλείσουμε την τρύπα δηλαδή και το γύρω-γύρω, που τους ώστε γλιτώνουμε πρώτες μέρες παθογόνα, νηματόδης και άλλα πράγματα δηλαδή, και έχουμε πιο καλύτερο ξεκίνημα στη ρίζα. Μέχρι να αρπάξει το φυτό που λέμε. Καταλάβατε πώς κάνουμε τις εταιρείες Μάγκες. Μου θύμισε κάτι εμπειρίες δικές μου που για κάποια φυτοφάρμακα τα είπαμε στις πολυεθνικές. Πήραν κρίσεις, γίνανε μάγκες, μήπως για ποικιλίες υβριδίων και έτσι με απλές λογικές των παραγωγών που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα βγαίνουν και καινούργιες χρήσεις. Οι φωτογραφίες που σας έδειξα είναι πραγματικές. Η ερώτηση μου την ξεχάσω γιατί έχω και μεγαλώσει τώρα. Ναι, το... Λοιπόν, είναι εξής. Ποιο μέγεθος θα μας πρότεινες να επιλέγουμε για προσέξτε. Προσέξτε. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε μέγεθος γιατί υπάρχει ένα υλικό το οποίο έχει brand name Agrolab. Πολύ σωστή ερώτησή σου και θα το διευκρινίσω μετά χωρίς να παρεξηγηθώ. Όταν μιλάμε για ένα υλικό brand name Agrolab, άρα εμείς λέμε ότι αυτό που σας δίνουμε, αν θέλετε το πιστεύετε, άρα αυτό είναι. Δεν θα σας πω ψέματα όμως, δεν μπορώ να κρυφτώ, ότι μιλάμε για μια κοκομετρία ελαφρόπετρας από 0 έως 10 χιλιοστά με σχετικά, και το λέω, το τονίζω σχετικά, θέλω να είμαι πάρα πολύ τίμιος, αυστηρές προδιαγραφές από έως στα ενδιάμεσα κλάσματα. Ναι, κάτι σημαντικό. Ναι. Έχει γίνει λάθος. Επειδή παλιότερα πήγαινα σε μάτρα οικοδομών και το κάνω. Θα το έλεγα τώρα, Νίκο. Έτσι, και παίρνανε οτιδήποτε και χάλαγε. Το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση. Νίκο, για να κλείσουμε, συγγνώμη. Λοιπόν, πριν το 2002 που ετοιμαζόμουν να παντρευτώ και είχα μια ατυχία με τον αδερφό μου και καθυστερήσαμε το γάμο, ήμουν στην πλατεία του Γαργαλιάνου. Και ένας ξάδερφος της γυναίκας μου, πήραμε ένα κρασί μαζί. Ένα κρασί. Λοιπόν, και περνάνε δύο παιδιά, δύο νεαρά παιδιά. Και χαιρετά σύζυγός μου, έκανε σημειωτέων, έκανε ιδιαίτερα φροντιστήρια σε κάποιο φροντιστήριο στην πλατεία του Καργαλιάνου. Δεν ξέρα. Ήτανε μαθητές της πρώην. Ήταν δύο πολύ όμορφα παιδιά, δίδυμα. Και ρώτησε την γυναίκα μου, ποια είναι. Μου λέει, όχι, κουνιάδος. Μάλλον ο ξάδερφος. Λέει, δεν τα ξέρετε. Λέει, ο θείος τους καλλιεργεί σε ελαφρόπετρα τριαντάφυλλα. Λέω, η έκφραση που χρησιμοποίησα ήταν τρελός παπά σε βάφτισε. Ο Χριστόφορος. Ο Διαδινίδης. Τρελός παπά σε βάφτισε.
ελαφρόπετα στα τριαντάφυλλα. Ο άνθρωπος είναι τρελός, εμείς την ελαφρόπετα τη βάζουμε και κάνουμε τσιμεντόλιθα. Με τσιμέντο. Του ζήτησε να με φέρει σε επικοινωνία. Την επόμενη φορά ο Χριστόφος, καταπληκτικός άνθρωπος και φίλος, ήρθε και με πήρε με την κλούβα του και με πήγε στο Θερμοκήπιο. Ήταν η πρώτη εικόνα για μας και εκεί ξεκίνησε αυτό το τόσο ωραίο ταξίδι. Το οποίο όσο και να με κουράζει, όσο και να μην αποδίδει σε αποδοτικές εταιρείες, γιατί θέλω να είμαι τίμιος όλα, έχουμε άλλες δραστηριότητες. Έχω γνωρίσει τόσο κόσμο αξιόλογο, έχω κάνει τόσους φίλους παντού που με ενδιαφέρει πρώτα αυτό, πρώτα να μου λένε μια καλημέρα, μια καλησπέρα και αν θέλουν να αγοράζουν, αν δεν θέλουν δεν αγοράζουν, υπάρχουν άλλα προϊόντα εφάμιλα και άξια. Για να διορθώσω τον κύριο Αντώνη ότι δεν είμαστε καλύτεροι, είμαστε καλοί. Ακριβώς. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Σύντομα μόνο. Σαν ανακοίνωση κάτι, τρέχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα διαβίου στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σιώμα. Ακριβώς. Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχουν κλείσει το συγκεκριμένο. Γίνεται κάθε δύο φορές το χρόνο. Είναι η σύμπραξη που κάνουμε με την ακρίση. Είμαστε εκπαιδευτές και να πάμε ακρίση. Και μπορεί εσύ να το ενημερώνεις όποιος θέλει. Εμείς θα κάνουμε και εδώ. Θα κάνουμε μαζί με το υγειοπονικό εδώ. Που είναι όλοι μαζί. Δύο εκπαιδεύσεις, μία στα Φιλιατρά και μία στην Κυπαρσία, μηνιαίες για υδροπονικές καλλιέργειες. Μέσα από τα προγράμματα. Απλώς δεν το ανακοίνωσα, διότι δεν πρέπει να το ανακοινώσω εγώ, θα το πει το Πανεπιστήμιο. Αλλά ευχαριστούμε για την επισήμανση. Έχουμε και τέτοιες. Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο. Όπως βλέπετε, παρότι είμαστε γεωγραφικά ισχολικοειδείς απόψεις της χώρας, δεν νοσούμε. Έτσι. Τώρα. Τι ωραία θα ήταν να είμαστε περισσότεροι, αλλά εμείς αυτά που ακούσαμε καταμεταφέρουμε. Είναι μια παρατήρηση που δεν ήθελα να την κάνω. Με τον κύριο Μουτεβελή και εγώ προσωπικά, παραλαμβάνω, δεν είμαι υγειοπόνος, είμαι εμπορικός. Γι' αυτό και πάντα έχω τον Νίκο μαζί μου σε εισαγωγικά, γιατί βοηθάει σε τεχνικές ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί εγώ, ο υγειοπόνος είναι γιατρός. Εντάξει, εγώ δεν είμαι γιατρός. Εγώ ειλικρινά, επειδή αυτή την περιοχή την αγαπάω και από την ίδια την αγαπάω γιατί είμαι συνέχεια εδώ και παραλαμβάνω από πολύ καλούς φίλους και κάθομαι ένα μήνα και κάνω διακοπές εδώ, εκτός το νησί που πηγαίνω. Μπορεί να κάνεις κι αλλιώς. Εντάξει, μπορώ να κάνω κι αλλιώς, το ξέρεις. Εντάξει, λοιπόν, καλό θα είναι, εμείς πηγαίνουμε στην Ιεράπετρα και μιλάμε και δεν χωράνε οι αίθουσες. Εγώ πήγα στην Πρέβεζα και είχε χιλιάδες. Εντάξει, λοιπόν, το λέω ως απλή και ευγενή παρατήρηση γιατί είστε πάρα πολύ. Και καλή άνθρωπη. Ζήμη, μισό λεπτά. Γιατί τώρα είναι και τα ΜΜΕ, δεν έχουμε και κανένα ιστορία. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή έκλεισαν αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις, το θεματολόγιο ήταν εξαιρετικό. Οι εισηγητές ήσαντε μοναδικοί όλοι. Να είστε καλά. Εγώ λοιπόν προτείνω, ό,τι έχετε εσείς στα μέσα ενημέρωση να το μεταφέρετε με τον δικό σας τρόπο, διότι είναι πολύ εύκολο. Η Επιτροπή εδώ, οι υπεύθυνοι, όλοι μαζί να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε, να το περάσουμε στο site, να το βλέπουν. Και επειδή τελείωσε και έκλεισε η σημερινή μέρα, όταν ξαναγίνεται του χρόνου ή τον παράλληλο χρόνο που θα γίνει, θα είναι δική σας απόφαση των φορέων εδώ και εμείς θα βοηθήσουμε με τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας σε αυτό, κλείνοντας αυτή την ιστορία, επειδή είναι η πρώτη και θα μένει. Θα θυμάμαι κάποτε, επειδή δεν έχω 7 χρόνια θα είμαι ακόμα στην υπηρεσία. Είναι αρκετά. Θα θυμάμαι ότι η πρώτη έκθεση ήμουν παρόν και είχε επιτυχία και ήταν πρωτοβουλία παιδιών νεαρών, φιλιατρινών, τα οποία έδωσαν μία αγροτών και μη παραγωγών, οι οποίοι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Άκουσαν κριτική, καλόπιστη θα λέμε. Ξεκινήσαμε με 56 ευρώ στο ταμείο. Η κριτική βοηθάει στο να βελτιωθεί. Ενωτικό λοιπόν θα πρέπει να είναι και το ειδική σας το κλίμα που θα κλείσετε σαν επικεφαλής όλων αυτών για να βελτιωθεί αυτή η ιστορία, να γίνει θεσμός και με χαρά όλοι εμείς να βοηθάμε ώστε να γνωρίζουμε τα Φιλιατρά όχι μόνο ότι παράγουν κυπευτικά και εξαιρετικής ποιότητας κυπευτικά και ότι έχει το φράγμα και ότι είναι όμορφη και έχει μια ιστορία μεγάλη, να γνωρίζουν ότι μπορεί να οργανώνει και σύγχρονα πράγματα, εκθέσεις και να γίνεται επισκέψιμος τόπος για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για την Ελλάδα. Συγχαρητήρια σε όλους, ευχαριστούμε για τον χρόνο. Να είστε καλά.